Ο γερμανό ερευνητή Ανδρέα Γκρίναχερ υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το αίτιο τη σπάνια πρόκληση θρόμβων από το εμβόλιο κατά του COVID-19 τη Αστραζένεκα. Με σπουδέ στην ιατρική μετάγγιση και στην κλινική ανοσολογία, ο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Γκράισβαλ τη χειρίζεται ότι ένα συντηρητικό και κάποιε πρωτενε που εντόπισε στο εμβόλιο προκαλούν μια αυτοάνωση αντίδραση του οργανισμού, η οποία οδηγεί στη δημιουργία θρόμβων. Ο Γκρίναχερ και οι συνεργάτε του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μόλι άρχισε να αναλύει το εμβόλιο τη Johnson Johnson ωστόσο έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του εμβολίου τη Αστραζένεκα. Οι ερευνητέ ανέφεραν ότι το εμβόλιο τη Αστραζένεκα περιέχει περισσότερε από χίλιε πρωτενε, καθώ και το συντηρητικό EDTA, η χρήση του οποίου είναι συνηθισμένη σε φάρμακα. Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι μέσα από πειράματα σε τροκτικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σπανίω η ουσία EDTA έχει ω αποτέλεσμα να διαχειθούν ανεξέλεγκτα στην κυκλοφορία του αίματο χίλιε πρωτενε που ενώνονται με τα αιμοπετάλια. Αυτό έχει ω συνέπεια να ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο απελευθερώνει την πρωτεΐνη PL4 και αντισώματα για να καθαρίσει τα αιμοπετάλια. Ωστόσο, η PL4 προκαλεί την ένωση των αιμοπεταλίων που είναι συνδεδεμένα με τι πρωτενε, με τα αντισώματα και την έναρξη τη δημιουργία θρόμβων. Τέλο, για να του καταστρέψει το ανοσοποιητικό σύστημα, στέλνει άλλα αντισώματα με αποτέλεσμα ο θρόμβο να μεγαλώνει.